ικανοποίηση προκάλεσε στους γιατρούς της ΜΕΘΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας στο Ρίο η εξέλιξη της υγείας του 7χρονου αγοριού που έφτασε στο νοσοκομείο με σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Το είδημα στον εγκέφαλο του 7χρονου αγοριού που δέχθηκε ισχυρό πλήγμα από καγκελόπορτα εκκλησίας του χωριού του στο Γούμερο Ηλίας, όταν αυτή τον καταπλάκωσε, υποχώρησε και το παιδί άνοιξε τα μάτια του. Το νεαρό της ηλικίας του παιδιού σε συνδυασμό με την άμεση αντιμετώπιση από τους γιατρούς, αρχικά στο νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, απέδωσε και πλέον το 7χρονο παιδί έχει επικοινωνία με τους οικείους και το περιβάλλον του. Επόμενος στόχος για τους γιατρούς είναι το παιδί να επανέλθει πλήρως, κάτι που θα επιτευχθεί μέσα από πρόγραμμα αποκατάστασης σε ειδικό κέντρο για παιδιά στην Αθήνα.